Κύριε Πρόεδρε, έχετε βαθιά γνώση της σύγχρονης ιστορίας μας, όσο ελάχιστη. Γνωρίζετε καλά τη Θράκη και τα γεγονότα που τη σημάδεψαν μέσα στον χρόνο. Μόνο τα σημαντικότερα στοιχεία της ταυτότητας της Οριστιάδος αρκούν για εσάς για να κατανοήσετε ποιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε, ποιο μέλλον σχεδιάζουμε. Οριστιάδα, πόλη κέντρο της Θράκης για αιώνες. Το όνομά της από τον Ορέστη, γιο του Αγαμέμνου και της Κλητεμνήστρας, κατέβηκε στη συμβολή των τριών ποταμών της Αδριανούπολης για να απομαγεί από τις Ερηνίες και να ξεφυγεί από το φόβο της μητέρας του. Με το ονομάστηκε σε Ανδριανούπολη από τον Αδριανό. Ρωμαϊκή κυριαρχία, Βυζαντινά χρόνια, Οθωμανική κατοχή, Βαλκανική πόλεμη. Το 1923, υπογραφή της συνθήκης Λοζάνης, ανταλλαγή πληθυσμών, Ανατολική Θράκη, ξεριζωμός, ιδρύεται η πόλη μας από τους Έλληνες πρόσφυγες που κατάγονταν από την περιοχή της Αδριανούπολης και κυρίως από το προάστιο του Χάραγκατς, λίγα χιλιόμετρα μόλις δίπλα από τον ποταμό Εύρο, πάντα με την ελπίδα της επιστροφής. Οι οικογένειες του προγόνου μας, κύριε Πρόεδρε, βίωσαν τον πόνο της προσφυγιάς και του βίαιου ξεριζωμού από τα ιερά και τις αιστείες τους, με σκληρότητα απερίγραπτη που τους σημάδεψε για πάντα. Μέχρι το τέλος της ζωής τους, καθώς χάνεται πια οριστικά αυτή η γενιά, σκεφτόταν τη γη που άφησαν πίσω, τους πατρογονικούς τους τόπους, που χάθηκαν μα ποτέ δεν λησμονήθηκαν και βρήκαν τη δύναμη, παρά τον πόνο και τις κατοχίες τους, να ξαναστήσουν τη ζωή τους με πολλούς κόπους και θυσίες. Και δημιούργησαν τη νέα Οριστιάδα για την ιστορία και την εξέλιξη της οποίας είμαστε όλοι εξαιρετικά υπερήφανοι. Μια σύγχρονη πόλη, αγροτοπικό κέντρο της Βορειοανατολικής Ελλάδος, με εξαιρετικό πολεοδομικό σχεδιασμό, με έντονη κοινωνική και πολιτισμική ζωή, με δύο πανεπιστημιακά τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, με αθλητικές ομάδες και πολιτιστικά σωματεία, με τις επιτυχίες τους την έκανα γνωστή πανελλαδικά και όχι μόνο. Η ιστορία μας, το παρελθόν και το σήμερα. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, σε στιγμές κρίσιμες για τον τόπο και την πατρίδα μας, επιθυμούμε να κρατήσετε από την επίσκεψή σας στην αθλητική Οριστιάδα τούτες τις σκέψεις. Εδώ, στην εσχατιά των πάντων, αποκτούν όλα άλλο νόημα, βαρύγουσα σημασία. Και ελπίζω πως οι σκέψεις αυτές αποτυπώνουν και τις πεποιθήσεις της πλειοψηφίας των συνδημοτών μου. Όλοι μας λέγουμε πια μια καθημερινότητα δύσκολη, διαφορετική από πριν σε πολλά κοινωνικά πεδία. Ως Έλληνες είναι πολλά πια όλα αυτά που νιώθουμε, ως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, σε επίπεδο συλλογικών και ατομικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κατακτήσεων. Μεταξύ άλλων, το αίσθημα που απολέσαμε, με τρόπο ταπεινωτικό, ένα σημαντικό κομμάτι της εθνικής μας περιφάνειας και αξιοπρέπειας, είναι ίσως αυτό που μας κοστίζει συναισθηματικά περισσότερο από κάθε τι άλλο, πιο πολύ ίσως και από την οικονομική μας δυσφραγία. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπου κάθε ελπίδα σε παροχημένα πολιτικά σχήματα φαίνεται πως έχει χαθεί, είναι μεγάλη ανάγκη να κρατήσουμε την πίστη μας σε πρόσωπα και θεσμούς. Είναι ανάγκη να πιστέψουμε βαθιά πως οτιδήποτε διαχρονικά ελληνικό με αξία δεν μπορεί να αλλοιωθεί από τα καταστροφικά στοιχεία της σύγχρονης κρίσης. Στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι Έλληνες νιώθουμε πως ακόμη μπορούμε να πιστώσουμε εθνικές ελπίδες και προσδοκίες για ανάκαμψη του τόπου μας. Το κορυφαίο πολιτιακό λειτουργείο που υπηρετείται, κύριε Πρόεδρε, είναι Προκόπη Παυλόπουλε, κρύβει κορυφαία ισχύ και τεράστια εξουσία ουσιαστική και συμβολική για τους Έλληνες, πέρα και άλλων συνταγματικών αρμοδιότητων. Η ιστορία καλεί όλους μας να λάβουμε αποφάσεις δύσκολες μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Στις αποφάσεις και κινήσεις σας, λοιπόν, στα πλαίσια της Προεδρίας σας, παρακαλούμε θερμά να κρατάτε και τις υπομνήσεις όλων μας. Η ελληνική επαρχία κινείται στα όρια των αντοχών της, αλλά ακόμη στέκεται δυνατή, χάρη στις πρωτοβουλίες, την εργατικότητα, το φιλότιμο μεμονωμένο προσώπων, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην εκπαίδευση, στην εκκλησία, στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό. Χάρη σε μονάδες που ξεχωρίζουν, αντιστέκονται, εργάζουν την εφημερητικότητα, στην υπερκέρα των εμποδίων και φέρνουν αποτελέσματα. Όταν όλες σχεδόν οι θεσμικές διαδικασίες έχουν αποψηφιστεί και απαξιωθεί, μένει η πίστη στους ανθρώπους και τις δυνατές προσωπικότητες που μπορούν να ξαναδημιουργήσουν όραμα για τον τόπο τους και να προσφέρουν. Υπάρχουν παντού στην ελληνική επικράτεια τέτοιοι άξιοι Έλληνες πολίτες. Και υπάρχουν και εδώ,
Μας πονάει πραγματικότητα των δεκάδων εξαιρετικά μορφωμένων νέων συμπολιτών μας που μεταναστεύουν στο εξωτερικό, αναζητώντας εργασία και δημιουργώντας μείζον σημασία δημογραφικό ζήτημα για τον ομόευρο. Απέναντι στην αρχή των αγώνων που ενδυναμώνει ποικιλό τρόπο και στρατηγικές κινήσεις τις συνοριακές της ζώνης και με την οποία ωστόσο πάντοτε προσβλέπουμε σε μια ειρηνική συνύπαρξη. Τούτος ο τόπος διατηρεί την ιστορική και συλλογική του μνήμη. Αναγνωρίζει τον πόνο, την προσφυγιά και γι' αυτό ακριβώς επιδιώκει τη σταθερότητα στην περιοχή με κάθε τρόπο. Είμαστε εδώ στην εσχατιά των συνόρων και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί με όσες δυνάμεις διαθέτουμε για την ευημερία, την ασφάλεια και την πρόοδο της περιοχής μας. Τοπικές αρχές, εκκλησία, ο στρατός μας στην πρόσωπη του συνόρου μας, τα σώματα ασφαλείας, αλλά κυρίως ο λαός, οι πολίτες, νέοι άνθρωποι με οικογένειες, άνθρωποι του αγώνα και του καθημερινού μόρφου, σε βάση την ηλικιωμένη που προσέφεραν τους κόπους μιας ζωής αυτή τη γη. Οι συνθήκες και το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται για τους επαγγελματίες και τους αγρότες της περιοχής μας γεμίζουν με αγωνία και ευθύνη για το μέλλον. Τα θέματα της περιοχής που χρήζουν συντονισμένες δράσεις μεταξύ των τοπικών και εθνικών αρχών είναι πολλά. Ωστόσο, διατηρούμε την αισιοδοξία μας και έχουμε τη βεβαιότητα πως με σκληρή δουλειά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε τη δυναμική. Μακριά από λαϊκισμούς και θεωρίες, αλλά με ρεαλιστικό σχέδιο, με πράξεις, με ευθύνη για την πατρίδα, προχωράμε δίνοντας καθημερινά όλες μας τις δυνάμεις ως άτομα, ως οικογένειες, ως κοινωνία πολιτών. Και έτσι θα συνεχίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Επιθυμία μας αποτελεί η δεσμή που δημιουργήσατε με τον τόπο μας μέσα από τις πολιτικές μάχες που δώσατε για την ευημερία και την ανάπτυξή του να είναι διαχρονική και ουσιαστική. Ήσασταν σταθερά κοντά μας, σε όλα, με την ψυχή και τη φυσική σας παρουσία, με πιο πρόσφατο παράδειγμα στις καταστροφικές πλημμύρες του Αρμενίου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε, για την πολιτική προσφορά σας σε μια μακρά πορεία στην οποία ο καθένας μπορεί να διακρίνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν σπουδαίο πολιτικό άνδρα. Διάκριση, σύνεση, πολιτική αντοχή, ευθύνη, ήθος, αποφασιστικότητα, μοναχικότητα, βαθιά γνώση των πολιτικών και εθνικών θεμάτων, ήρεμη δύναμη. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο μας εκπροσωπείτε σε καιρούς που η εμπιστοσύνη σε τόσα έχει χαθεί. Προωθείτε τα δίκαιά μας διεθνώς με γνώση, με κύρος, με ρεαλισμό, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της χώρας η οποία έχει περιέλθει σε δεινή θέση. Απολαμβάνετε την εκτίμηση των διεθνών συνομιλητών σας όσο ελάχιστοι Έλληνες πια. Γνωρίζετε σε βάθος τους κανόνες του συνταγματικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη λεπτότητα που απαιτούν οι διπλωματικοί χειρισμοί όταν ο υπεραπροστευμένος τρόπος προσέγγισης των διεθνών σχέσεων έχει κοστίσει ακριβά στη χώρα. Σας ευχόμαστε δύναμη στο παρισήμαντο έργο σας. Και στις δυσκολότερες αποφάσεις σας παρακαλώ να θυμάστε. Είμαστε μαζί σας οι Έλληνες, οι πολίτες της Θράκης, του Εύρου, της Ορεστιάδας. Είμαστε μαζί σας με τη βεβαιότητα ότι αυτές οι αποφάσεις θα έχουν ως γνώμονα το αληθινό συμφέρον της πατρίδας και των επόμενων γενεών. Θα έχουν ως μέτρο την αξιοπρέπεια και την υπερηφάνεια του Έλληνα, την ιστορία της χώρας με το βαρύ χρέος που δημιουργεί σε όλους μας. Και θα μας βοηθήσουν αυτές οι αποφάσεις να επιστρέψουμε στη δυναμική Ελλάδα. Στην Ελλάδα της ανάπτυξης, του ρεαλισμού, του κοσμοπολιτισμού, της γνώσης, της καινοτομίας. Μπορούμε. Γιατί αυτό κάναμε διαχρονικά στην ιστορία μας. Αυτό τον αγώνα δίνουμε και σας υποσχόμαστε που θα συνεχίσουμε να δίνουμε και εδώ στην Ακριτική Ορεστιάδα με όλες μας τις δυνάμεις. Σε αυτή την τόσο σημαντική στιγμή λοιπόν για την πόλη της Ορεστιάδος, της επίσκεψης του ανώτατου άρχοντα του ελληνικού κράτους, δεχθείτε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης αλλά και των κατοίκων της τη δυτική ανακήρυξή σας ως επίτιμο Δημότιο Ορεστιάδος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.